Μετανιώσατε για το κήρυγμά σας? Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο τόσο μεγάλο πράγμα. Εγώ δέχομαι επίθεση. Εγώ είπα την αλήθεια. Να έρθω σπίτια σας. Να έρθω σπίτια σας. Να κάνω αυτές τις μέρες μια περίοδο. Να έρθω σπίτια σας με στοιχεία και αποδείξεις. Που είναι. Μόνο μα όπλο στο παρόν είναι η μάσκα. Όχι, ούτε η μάσκα. Είναι αντισυνταγματικό. Αν και ο πύρινος λόγος του το πρωί της Δευτέρας κατά τη διάρκεια του αγιασμού στο 5ο νηπιαγωγείο Ρεθύμνου στράφηκε εναντίον των νόμων που επιβάλλουν τη χρήση προστατευτικής μάσκας στους πολίτες, ο 47χρονος ιερέας κρατώντας τη μάσκα στα χέρια πέρασε γύρω στις 11 το πρωί το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως Ρεθύμνου. Ο κληρικός που με το κήρυγμά του έριξε επικίνδυνους σπόρους στην κοινωνία του Ρεθύμνου, κάνοντας κάνω κάτω και την τοπική εκκλησία, σήμερα επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και μιλώντας αποκλειστικά στο φακό της Κρήτη TV, υποστήριξε πως δεν έκανε κάτι τραγικό, αλλά ούτε και κήρυγμα μίσους. Δεν νομίζω ότι έκανα κάτι τόσο τραγικό, ας το μου το παρουσιάζουν, ούτε κήρυγμα μίσους. Ούτε κάτι, ας το πούμε, πως με κατηγορούν αδίκως. Ούτε ρατσιστικό, ούτε τίποτα. Το πρωί της περασμένης Δευτέρας όμως ήταν ο ίδιος άνθρωπος που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο 5ο νηπιαγωγείο με τον πύρινο λόγο του, όταν με πρωτοφανή τρόπο παρουσίασε τις απόψεις του κατά της χρήσης μάσκας, λέγοντας μάλιστα πως είναι διατεθειμένος να πάει ακόμα και στα σπίτια των γονέων των μικρών μαθητών για να τους ενημερώσει, ενώ έβαλε και κατά των μέσων ενημέρωσης, κομμάτων και ομοφυλόφιλων. Σας είδαμε την υποκρισία σας. Κάνατε συναντηρία για τον Φίσα, για τον Αλέξη Δεν θέλουμε πολιτικό παιχνίδι. Σας παρακαλώ, τελειώνουμε. Εδώ είναι σχολείο, πάτε. Συναντηρία για τα παιδιά σας κατά τις μάσκες. Το επίμαχο βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, δεδομένης και της τάσης που είχε τηρήσει και στο πρόσφατο παρελθόν ο 47χρονος κληρικός της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου, οδήγησε τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου στη διενέργεια προανάκρισης, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως συνελήφθη χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Ο ιερέας που πέρασε το βράδυ του στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης, όταν βρέθηκε το πρωί ενώπιον της εισαγγελέως, η δικαστική λειτουργός του ανακοίνωσε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και εν συνεχεία διέταξε την κράτησή του μέχρι ότου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Συγκεκριμένα κατηγορείται για διέγερση σε ανυπακοή που αφορά στη διέγερση σε απίθεια κατά των νόμων. Ο κληρικός ζήτησε και πήρε από την έδρα τριήμερη αναβολή και έτσι η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα αποδοθεί δικαιοσύνη και εντάξει, έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Κρήτη TV, η υπόθεση πολύ σύντομα θα απασχολήσει και την Εκκλησία της Κρήτης, καθώς εκτιμάται ότι μόλις ολοκληρωθεί το ποινικό μέρος, ο 47χρονος ιερέας αναμένεται να κληθεί για να λογοδοτήσει και ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της τοπικής Εκκλησίας. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, η Μητρόπολη Ρεθύμνου είχε διαχωρίσει τη θέση της με τις απόψεις του ιερέα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει το όλο θέμα και πατρικά αλλά και εκκλησιαστικά, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί τη λήψη οποιασδήποτε απόφαση εν θερμό. Εξάλλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε από την πρώτη στιγμή και ο Ιερατικός Σύνδεσμος της Μητρόπολης, είχε διαχωρίσει τη θέση του καταδικάζοντας τις απόψεις του 47χρονου ιερέα, τον οποίο μάλιστα είχε καλέσει να συνειδητοποιήσει άμεσα το λάθος του και να εναρμονιστεί με τις θέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης.